σχολείο μας δείχνει ένα κτίριο σαν όλα τα άλλα. Όμως, εμάς πολλές φορές μας μιλά με τα μυστηριώδη κλειστά του δωμάτια που θέλουμε να εξερευνήσουμε, τα τραύματά του που μας αποκαλύπτουν τα μυστικά του, τα φθαρμένα του σκαλοπάτια από τα βήματα όσων τα περπάτησαν πριν από εμάς. Ψάχνοντας, ανακαλύπτουμε το παρελθόν του, κατεγραμμένο σε βιβλία αρχιτεκτονικών ρευμάτων, σε αρχεία του Δήμου και σχολικά πρακτικά, αλλά κυρίως στη μνήμη όσων έζησαν εδώ. Συζητώντας με παλιούς μαθητές του σχολείου, πλάθουμε εικόνες που δεν ζήσαμε ποτέ και η δική τους παιδική ηλικία ζωντανεύει πλάι στη δική μας. Έτσι, το σχολείο μας ταξιδεύει στον χρόνο, σαν πλοίο που όλο ετοιμάζεται να σαλπάρει. Είναι μια συνάντηση, μια ρογμή στον τόπο, τον χρόνο και την ιστορία που μεταμορφώνει τη μνήμη του τόπου όσων έζησαν εδώ σε τόπο της μνήμης για όσους πέρασαν πριν από εμάς και για όσους θα έρθουν μετά από εμάς και θα αναζητήσουν με τη σειρά τους τα δικά μας ίχνη πάνω στο σώμα του σχολείου. Το κτίριο του σχολείου μας είναι από τα πιο παλιά της Αττικής. Το παλαιό κτίριο θεμελιώθηκε το 1930 και η κατασκευή του τελείωσε το 1934. Στέγασε αρχικά το 35ο Δημοτικό Σχολείο Β' Περιφέρειας Αθηνών και στη συνέχεια το 32ο Δημοτικό Σχολείο, τα οποία μετανομάστηκαν το 1952 σε 19ο και 18ο Δημοτικό Σχολείο αντίστοιχα. Όμως, η μαθητική ζωή ξεκινά στον χώρο αυτόν ακόμα και πριν την ανέγερση του κτηρίου. Σύμφωνα με τον κύριο Παραδίση, συγγραφέα του βιβλίου Αμπελόκηποι, στον τόπο όπου χτίστηκε το σχολείο μας υπήρχε νωρίτερα, το 1925 περίπου, μία πολύ μεγάλη μάντρα που έβγαινε μέχρι τη λεωφόρο Κηφισίας. Στην περιοχή είχαν εγκατασταθεί πολλοί πρόσφυγες που έμεναν σε ξύλινες παράγκες. Επειδή δεν υπήρχε σχολείο στην περιοχή, στήσαν εκεί κάποια ξύλινα παραπήγματα, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν ως σχολείο. Το 1927 όμως και το 1929 έγιναν δύο πυρκαγιές στις παράγκες των προσφύγων από Γκαζιέρα. Σε μία από αυτές τις πυρκαγιές μεταδόθηκε φωτιά και στο σχολικό παράπηγμα που χρησιμοποιούσαν για να καλύψουν τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες, το οποίο και κάηκε. Το κτίριο είναι έργο του διάσημου μοντερνιστή αρχιτέκτονα Άγγελου Σιάγα. Η κυρία Ειρήνη Γρατσία, αρχαιολόγος, μέλος της Μονιουμέντα, μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες. Το σχολείο αυτό είναι ένα δείγμα της σχολικής αρχιτεκτονικής της δεκαετίας του 30 και αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον ότι η χώρα είναι σε μια κατάσταση δύσκολη ανάμεσα σε δύο πολέμους και ειδικά μετά την πικρασιατική καταστροφή που έρχονται πολλοί πρόσφυγες από την Πικρασία που πρέπει και να βρουν στέγη και να μορφωθούν αλλά και να αντιμετωπίσουν προβλήματα υγείας. Έτσι αναπτύσσεται στην χώρα με έναν πρωτοποριακό τρόπο ένα κοινωνικό έργο αλλά και ένα αρχιτεκτονικό πρότυπο για πάντα. Η αρχιτεκτονική αυτή έχει τα χαρακτηριστικά του μοντερνισμού και αναπτύσσεται στα σχολεία και στα νοσοκομεία κατά κύριο λόγο αλλά και στις προσφυγικές πολυκατοικίες. Έτσι λοιπόν έχουμε ένα δείγμα των 3.000 σχολικών κτηρίων που χτίστηκαν εκείνη την περίοδο στην Ελλάδα με πρωτοβουλία του Υπουργού Παιδείας του Γεώργιου Παπανδρέου και βέβαια του Πρωθυπουργού του Ελευθέριου Βενιζέλου. Καλούν τους πιο πρωτοποριακούς αρχιτέκτονες, νέοι κατά κύριο λόγο, που χτίζουν σχολεία. Έτσι λοιπόν έχουμε την τύχη να έχουμε ένα σχολείο αυτής της περίοδου και να συνεχίζει η χρήση του. Ωραία, λοιπόν. Στη διάρκεια της γερμανικής κατοχής, το σχολείο επιτάχθηκε από τους Γερμανούς και χρησιμοποιήθηκε, όπως μας είπαν όσοι θυμούνται, ως αποθήκη ανεφοδιασμού του γερμανικού στρατού, ως ταχυδρομείο και ίσως και ως κλινική. Ο κύριος Ιωάννου, παλιός μαθητής του σχολείου, θυμάται την ημέρα που ήρθαν οι Γερμανοί στο σχολείο για να το επιτάξουν. Ήταν κατοχή. Ήρθαν οι Γερμανοί να δουν το σχολείο και εγώ ήμουν στην Τετάρτη Δημοτικού. Δεν είχαμε κάνει ούτε 20 μέρες σχολείο, γιατί τότε έγινε ο πόλεμος. Οι Γερμανοί άρχισαν να βλέπουν το σχολείο. Η διευθύντρια, η Μαρία Κοντολάτου, ανέλαβε να τους το δείξει. Ήμασταν τότε, κατά σύμπτωση, εμείς σε μια αίθουσα που τρέχανε νερά από πάνω. Έδειξε την αίθουσα αυτή στους Γερμανούς για να πει πως είναι ακατάλληλο το σχολείο. Εμάς μας είπανε μετά να φύγουμε και να πάμε στο σχολείο του Καρανίκα για να συνεχίσουμε τα μαθήματα. Στο σχολείο, όπως και σε άλλα σχολεία της περιοχής, μοιραζόταν συσίτιο ήδη πριν τον πόλεμο.
Υπήρχαν τότε αρκετοί πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία που προσπαθούσαν να ξεκινήσουν τη ζωή τους από την αρχή. Τα συσίτια συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της κατοχής αλλά και μετά την απελευθέρωση. Ο κύριος Ιωάννου μας αφηγείται. Τα μαθητικά συσίτια άρχισαν όπως θυμάμαι το 1937 και εγώ πήγαινα πρώτη δημοτικού. Εμείς κάναμε μάθημα με την κυρία Αγγελική. Όταν τελειώναμε, έφεραν στην αίθουσά μας έτοιμα φαγητά, πατάτες, φασολάδα και τέτοια φαγητά για να φάνε τα παιδιά που ήταν από άπορες οικογένειες. Εν συνεχεία, μετά το 1945, μοιράζανε στα σχολεία γάλα και θυμάμαι ότι το παρασκευάζανε εδώ, σε κάτι κουτάκια και στο διάλειμμα το δίνανε στα παιδιά μαζί με τη μαρμελάδα. Το παράρτημα στην πίσω αυλή χρησιμοποιούνταν ως μαγειρίο όπου έβραζαν το γάλα σε δύο καζάνια. Η κυρία Ειρήνη Γρατσία μας λέει ότι τα σχολεία τότε είχαν οπωσδήποτε λουτρά, γιατί συνδέεται η υγιεινή του σώματος με την μάθηση, με την εκπαίδευση, δεν είναι αδιαχώριστα πια. Και έχουν λουτρά, έχουν μαγειρία, έχουν αμφιθέατρα, έχουν γενικά όλους τους χώρους που να μπορούν να δραστηριοποιηθούν οι μαθητές και το πνεύμα και το σώμα. Έτσι και το σχολείο αυτό είχε αρχικά και λουτρά και μαγειρία, δεν σώζονται όμως σήμερα, σώζονται πια είναι. Στον εμφύλιο πόλεμο η λειτουργία του σχολείου διακόπτεται και πάλι. Η κυρία Αλεβίζου, μαθήτρια του σχολείου, τα πρώτα χρόνια μετά τη γερμανική κατοχή μας αφηγείται. Εδώ έμεναν από το Δεκέμβριο του 1944 και για τρεις περίπου μήνες οι αντάρτες. Κάποια στιγμή αποθήθηκαν από τους Άγγλους και έφυγαν προς το Τουρκοβούνιο. Αυτό ήταν και το τέλος των Δεκεμβριανών. Το σχολείο είχε επιταχθεί. Τότε που έγιναν οι μεγάλες μάχες, όλη η γειτονιά είχε συγκεντρωθεί σε ένα υπόγειο. Το σχολείο είχε υποστεί μικροφθορές. Δεν είχαν πέσει τείχη. Η πηγή Ντογάνη δασκάλωσε το 35ο Δημοτικό Σχολείο από το 1945 έως το 1961, μας είπε σε παλαιότερη συνέντευξή της. Το σχολείο μας ήταν πολύ ευρύχωρο, με μια μεγάλη αυλή, την οποία είχαμε φτιάξει σκάμα με όργανα γυμναστικής. Στο κάτω μέρος είχαμε δημιουργήσει έναν αυτόκηπο που τον περιποιούταν ο πατέρας ενός μαθητή, ο οποίος ήταν κυπουρός. Στα μπροστινά παράθυρα του σχολείου είχαμε φυτέψει ακακίες για να σκιάζουν τις αίθουσες το καλοκαίρι. Στο πίσω μέρος είχαμε μεγάλες χοντρές σανίδες, οι οποίες σχημάτιζαν κύκλο για να κάθονται οι μαθητές. Στην πίσω αυλή είχαμε ένα μικρό κήπο όπου φυτεύαμε διάφορα φυτά, μελιτζάνες, κολοκύθια, πατάτες και άλλα. Το παράρτημα του κτηριακού συγκροτήματος που στέγαζε στο παρελθόν τα μαγειρία χρησιμοποιήθηκε από τους προσκόπους και συγκεκριμένα από το 41ο σύστημα προσκόπων. Ο κύριος Στέλιος Ρετσίλας, μαθητής του σχολείου αλλά και πρόσκοπος, αναφέρει. Το 1947, όταν παραχωρήθηκε ο χώρος για τη στέγαση των προσκόπων, έπρεπε να γίνουν αρκετά έργα για να λειτουργήσει. Τόσο τα μαγειρία όσο και το υπόλοιπο κτίριο ήταν μια πρόχειρη κατασκευή. Έτσι, γκρεμίστηκαν τα δύο πλυνθόκτιστα μαγειρία και κάθε σαθρό σημείο των τείχων. Επισκευάστηκαν τα πορτοπαράθυρα και οι τείχοι. Έγινε ένα χώρισμα και ανοίχθηκε μια νέα πόρτα ώστε να δημιουργηθεί ένας ξεχωριστός χώρος, η φωλιά της Αγέλης. Το κτίριο, σύμφωνα με την πηγή Δογάνη, δασκάλα στο 35ο Δημοτικό Σχολείο, χρησιμοποιήθηκε από το 1950 έως το 1961 ως παράρτημα Γαλλικού Ινστιτούτου. Ως κατάλημα στους σεισμούς, όπως μας ανέφεραν παλιές καθηγήτριες του σχολείου μας, το παλιό κτίριο του 56ου Γυμνασίου είναι πολύ ανθεκτικό στους σεισμούς. Είναι από πέτρα. Όταν έγινε ο μεγάλος σεισμός στην Αθήνα, κάτοικοι της περιοχής κοιμούνταν στο σχολείο, το οποίο δεν είχε πάθει τίποτα. Μέρος του παλαιού κτηρίου χρησιμοποιήθηκε ως σπίτι επιστάτη το 1953 από την Ζακυνθινή κυρία Μαρούλα που διορίστηκε επιστάτης, Στέλιος Ρετσίλας. Το σχολικό κτίριο υπέστη διάφορες μεταβολές ώστε να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες ανάγκες στέγασης των μαθητών. Το 1972 θεμελιώθηκε νέα πτέρυγα με 8 αίθουσες στην αυλή του σχολείου παράλληλα με την οδό Αχαΐας.
Το 1979 χτίστηκε η δεύτερη πτέρυγα, αφού προηγουμένως είχε κατεδαφιστεί μέρος του παλαιού κτηρίου, δηλαδή τα γραφεία των καθηγητών και η αίθουσα τελετών. Το 56ο γυμνάσιο συστεγαζόταν αρχικά με δύο δημοτικά στην οδό Φωκίδος. Ιδρύθηκε το 1979 ως μεικτό ημερήσιο γυμνάσιο Αμπελοκήπων. Το 1980 έγινε η μεταστέγαση και το 1983 η μετονομασία σε 56ο γυμνάσιο Αθήνας. Στο κτηριακό συγκρότημα συστεγάστηκαν και δύο νηπιαγωγεία. Το 18ο νηπιαγωγείο Αθήνας καθώς και το 40ο νηπιαγωγείο. Ζητήσαμε από παλιούς μαθητές του σχολείου να θυμηθούν σκηνές της μαθητικής του ζωής. Ο Αλέκος Παπανδρέου, μαθητής στο σχολείο την περίοδο 1960-1966, μας αφηγείται. Θυμάστε σε ποιους έχουν σας κάνει το μάθημα. Αυτό είπα τα πρώτα. Είναι οι τρεις κάτω εδώ, οι τρεις από πάνω. Σε αυτό το κτίριο, το παλιό κτίριο. Πού κάνετε τις εκδηλώσεις? Ποιες εκδηλώσεις? Οι εκδηλώσεις, αν λέμε για τις εκδηλώσεις που κάναμε, βασικά ήταν οι εθνικές γιορτές. Και οι γυμναστικές επιδείξεις, από τρεις εκδηλώσεις. Γυμναστικές επιδείξεις και εθνικές γιορτές. 28-24 Μαρτίου, τις περισσότερες φορές ήταν καλός ο καιρός, άρα τις κάναμε στην αυλή. Οι γυμναστικές επιδείξεις δεν γίνονταν τέλος Μαΐου, αρχές Ιουνίου, που ο καιρός ήταν ούτως ή άλλως καλός, πάλι γινόταν έξω. Εάν έβρεχε, πηγαίναμε σε αυτή την αίθουσα που λέγεται θέατρο, αλλά ήταν αίθουσα σαν κοντιπόδες θέατρο και γινόντουσαν εκεί. Σκετσάκια, πληματάκια, παρουσία γονέων, να τα αμαράζουν τα πλαστά μου έτσι όλα. Το έχει λίγο τώρα. Ναι, η γυμναστική μας βέβαια ήταν σουηδική, δεν είχε. Εκεί και το σκάμα στο δύο έξω. Η αναζήτηση της ιστορίας του σχολείου μας και η επαφή μας με τα βιώματα όσων έζησαν σε αυτό μας βοήθησε να τοποθετηθούμε ξανά μέσα στον χώρο και στον χρόνο. Να συνειδητοποιήσουμε πως εκείνα τα ελάχιστα φωτισμένα, κάποιες φορές εξορισμένα κομμάτια της επίσημης ιστορίας συχνά ξαναγράφουν το παρελθόν και το παρόν. Ελπίζουμε πως και στο μέλλον το πλοίο μας θα συνεχίσει το ταξίδι.